Όμως αυτό που μου λέγατε ότι ήσασταν σε μια, εκτός αέρα, ότι ήσασταν σε μια συναυλία που, στην Αυστραλία ή κάπου, και μια γυναίκα έκλαιγε στα μάτια, δεν σας επηρεάζει? Μπορείτε να... Λαμία, στη Λαμία, εδώ. Λαμία, τι λέω, στη Λαμία, ναι. Ναι, ναι. Καλά, εκεί έχω δει άλλες καταστάσεις φοβερές. Φαντάζομαι ότι έχετε δει. Φοβερές καταστάσεις. Ναι. Φοβερές καταστάσεις. Στο εξωτερικό δηλαδή και στην Αυστραλία και... Δεν σας επηρεάζει, δεν... Με επηρεάζει. Πείτε φορά. Μας και αυτό που μου είπατε για το συναυλιακή του Γιάννη Μαρκόπουλου, τι γινόταν στην... Α, στην Αμερική. Ναι, ναι. Όταν πρωτοπήγαμε. Ναι, ναι. Είμαστε... Το συγκρότημα του Μαρκόπουλου τότε ήταν ο Ξυλούς, ήταν, ήμουν εγώ, ήταν ο Γαργανουράκης, ήταν η Λιζέτα Νικολάου. Ήμασταν όλοι. Και ήταν βέβαια και ένας μήνας όταν κυκλοφόρησαν οι μετανάστες. Δεν περιμέναμε ότι θα υπάρχει τέτοια απήχηση στην Αμερική. Ότι ο κόσμος θα το ξέρει κιόλας, μετά από ένα μήνα μόνο. Μετά από ένα μήνα, ναι. Εκεί συνήθως φτάναν μετά από 6 μήνες τα τραγούδια στην Αμερική, ας πούμε. Και στην πρώτη συναυλία που πήγαμε, με το που άρχισα και τραγούδαγα τη Φάμπρικα και εδώ στην ξένη χώρα, άρχισαν από κάτω και λιποθυμάγανε, άλλοι φωνάζανε, άλλοι κλαίγανε. Πετάγανε περιστέρια μέσα, γίνονταν πανζουρισμός, γίνονταν, αυτό ήταν, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι εικόνα που δεν μπορείς να την εκφράσεις με λόγια. Και βέβαια εμένα, επειδή ήμουνα και νοπός ως μετανάστης, είχα γυρίσει πριν από 1,5 χρόνο, ας πούμε, γιατί κάτσα 4 χρόνια στην Αμερική και είχα βιώματα. Τους ήξερα πώς ζουν εκεί πέρα και τι κάνουν, ας πούμε. Και με έπιασε ένα κόμπο, με έπιανε κόμπο στο λαιμό και δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Δεν γινόταν, δεν έβγαινε φωνή. Και τι κάνατε, δεν τραγουδήσατε εκείνη τη βραδιά? Ψιθύριζα. Απλώς ψιθύριζα και τραγουδάγανε από κάτω. Α, εντάξει. Και βοηθούσαν οι άνθρωποι. Έτσι βγήκε όλη η περιοδία. Όλη η περιοδία. Ο Μαρκόπουλος, βέβαια, φαντάζομαι. Ο Μαρκόπουλος φώναζε εξαγριωμένος γιατί δεν έβλεπε τον κόσμο. Ήταν γυρισμένη πλάτη γιατί μας διεύθυνε. Και δεν έβλεπε τι γινόταν από κάτω. Άκουγε μόνο φωνές βέβαια. Αλλά άμα δεν το δεις, να βλέπεις τον άλλον να λιποθυμάει. Μεγάλο. Που μου έχει πάρει. Από Μάριο Στόκας, Γιάννης Ρίτσος και ο πρώτος που τραγούδησε αυτό το τραγούδι και όχι ο Αντώνης Καλογιάννης. Δεν το ξέρω. Είναι ότι ήσασταν... Είναι ο δίσκος ολόκληρος. Ναι. Πικραμένη γενιά. Δυσέβρετος, Μιχάλη, όχι μόνο δυσέβρετος, νομίζω δεν υπάρχει πια στο εμπόριο. Σπάνιος. Ναι. Ευχαριστώ όλους τους φίλους ακροατές για τα καλά τους τα λόγια. Σας διάβασα κάποια μηνύματα, δεν προλαβαίνουν. Τι είμαι να σας πω. Συγκινημένος. Ναι. Και αυτό για να το... είναι καλά. Ναι, ναι. Το Γιώργο τον Καπλάνιο, διάβασα το μήνυμά σας ότι τα τραγούδια από τους μετανάστες, λέει, τα μετανάστες τον έχουν οριμάσει και τον διαμόρφωσαν σαν άνθρωπο από τα 5 του χρόνια που ήταν στην Αυστραλία. Μα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό κάνει το καλό τραγούδι. Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι πάντα απομονωμένο. Απομονωμένο όμως. Μόνο στις δύσκολες στιγμές τότε φανερώνεται. Ναι. Όπως περνάμε τώρα δηλαδή. Και πάλι θα διαμορφώσει καταστάσεις. Έτσι όπως τα λέτε. Βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα σας πω 2-3 λεπτάκια μόνο να αναφέρουμε πάλι. Αν θέλετε κάτι να πούμε. Έχω πολλά να ρωτήσω τον κύριο Χαλκιά, αλλά να αναφέρουμε ότι θα τραγουδήσουμε τους μεγάλους μας ποιητές και τους συνθέτες της Ρωμιοσύνης. Και θα πούμε και τραγούδια, βέβαια παραιτήθηκα για να τραγουδήσουμε όλοι παρέα και θα έχουμε και μερικές εκπλήξεις που δεν θα το πούμε. Το λέτε διστακτικά, μη σας φύγει, μου φύγει και εμένα. Όχι, πρέπει να εκεί. Ναι, είπαμε στις 7:30 απόψε, σβήστε την τηλεόραση, ξεχάσετε τους φίλους, τα κινητά, πηγαίνετε καλή να τραγουδήσετε, είσοδος ελεύθερη και το σκέφτεστε ακόμη. Και με το Λάκη το Χαλκιά, την ομάδα του Μιχάλη του Πουργουρίδη, που δεν έχουμε χρόνο να τους αναφέρουμε όλους, αλλά τους έχουμε ήδη πει και μπράβο στα παιδιά, τον Φίλιππο του Σοφιανό, αφήγηση και απαγγελία, τι άλλο καλύτερο θέλετε. Λυπάμαι μόνο που δεν μπορώ να επιστρέψω στη Λεμεσό, αλλά υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο κάτω Πολεμιδιών Μάριο Στόκα. Χρειάζεσαι μνήμη και να το θυμάσαι αυτό όλο το όνομα. Λοιπόν, καλή μνήμη. Απόψε 7:30 το βράδυ, ένα δίωρο γεμάτο με τις ωραιότερες μουσικές της Ελλάδος. Έτσι. Ναι.
Τι να πω, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκίνηση και σήμερα, εγώ, μεγάλη και εγώ, τιμή και συγκίνηση και πραγματικά. Σας ευχαριστώ και εσένα, Μαριάννα μου, και όλους τους ακροατές του σταθμού. Εμείς, τιμή να μας. Είστε καλά. Και τον Μιχάλη, το Μιχάλη για την αγάπη. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ. Μας ζήτησαν να κλείσουμε το εδώ στη ξένη χώρα. Και θα σου στέλνω και νέα, θα σου στέλνω και νέα. Ναι, οπωσδήποτε. Από εδώ και πέρα σου στέλνω και νέα, θα έχουμε επαφή. Α, ναι, ελπίζω, το ελπίζω, εντάξει, κύριε Χαρτιά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ δύναμη πολύ, πάντοτε, ευχαριστώ, από την αγάπη του κόσμου. Εμείς σας ευχαριστούμε, φίλοι ακροατές, που μείνατε μαζί μας. Αύριο να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε πάλι λίγο μετά τις 10. Να προσέχετε τον εαυτό σας, μα πάνω απ' όλα τα παιδιά μας. Γεια χαρά.